Καταρχήν πρέπει να πω ότι εμείς ενισχύσαμε την γνώμη και άποψη των κατοίκων της Οικιάδας που είχαν παρευρεθεί και συγκεκριμένα από το Σύλλογο Γονέων, οι οποίοι ανησυχώντας και ορθώς πάνω απ' όλα για τα παιδιά τους, ήθελαν να γίνει μια σύσκεψη προκειμένου να δει συγκεκριμένα μέτρα ώστε από εδώ και στο εξής τέτοιου είδους τραγικά συμβάντα να αποτελέσουν παρελθόν. Εμείς λοιπόν ενισχύσαμε αυτή την άποψη ζητώντας να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και θέτοντας προημερήσια διάταξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρούμε ότι γύρω από αυτό το τραγικό συμβάν εμπλέκονται μια σειρά παράγοντες. Εμπλέκονται βέβαια και ανθρώπινοι παράγοντες, εμπλέκονται όμως και αντικειμενικές συνθήκες. Και σε αυτές αναφέρεται και το ίδιο το όχημα, αναφέρεται και ευθύνες που έχουν τακτέλεσει στη βάση πια, στη βάση της σωστής και τακτικής συντήρησης και του στόλου τους, αλλά και της ανανέωσης του στόλου τους. Εμπλέκεται και το γεγονός το αναντήρητο ότι τους χρωστάει η πολιτεία εκατομμύρια ευρώ, οπότε αυτό που λέμε προηγουμένως η ανανέωση στόλου ή η συντήρηση, χωρίς αυτό να τους δικαιολογεί, όμως δημιουργεί μια αντικειμενική πραγματικότητα που είναι ασφικτική για αυτούς. Από την άλλη μεριά εμπλέκεται ένα οδικό δίκτυο που έχει τα χάλια του και η συγκεκριμένη περιοχή γνωρίζεται και εκ της ζώσης ότι ο συγκεκριμένος άξονας καρκινοβατεί και δημιουργεί προβλήματα. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν βράχια πάνω από το Μιλιγκά που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν και πεζοί και οχήματα, και το γεγονός που αναδείχθηκε είναι ότι η πυροσβεστική επάρκεια του χωριού της Οικιάδας δεν είναι αυτή που πρέπει, από την άποψη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί σε κρουνούς, και φάνηκε από το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο χωριό χρειάζεται μια δεύτερη διέξοδος που εδώ και 15-20 χρόνια το χωριό το απαιτεί και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα εμείς ζητάμε. Πρώτον λοιπόν να γίνει μια σύσκεψη από φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αστικά και υπεραστικά κτέλ, ταξί, σύλλογους γονέων κλπ. Που θα καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα. Το πώς με ασφάλεια τα παιδιά μας θα μεταφέρονται, και όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά βεβαίως και οι ενήλικες, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρουν τα παιδιά. Δεύτερον, το πώς θα υπάρχει ένας ανανεωμένος σύγχρονος στόλος. Τρίτον, ένα οδικό δίκτυο το οποίο πραγματικά θα συμβάλλει στην ασφάλεια και δεν θα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Και τέταρτον, αυτές οι παράμετροι που αφορούν το χωριό της Οικιάδας και αν θέλετε ως γειτονιάζον χωριό με τη Λαγκάδα που έχει παρόμοια περί του χωριού δάσος, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη και να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε από το Σεπτέμβριο αυτές οι τρύπες και οι τραγικές που είχαν και τραγικές πλευρές να επουλωθούν αυτές οι πληγές. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.